Τα προβλήματά μας, κύριε Κουτσούμπα, είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, το πετρέλαιο, όλοι το γνωρίζετε ότι έχουν φτάσει πάνω από 80% αύξηση. Οι φτηνοτρόφοι, οι οποίοι πούλησαν γάλα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, πούλησαν με τις περσινές τιμές. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ οδυνηρή. Έχουν αρχίσει και οδηγούνται σε σφαγή κοπάδια ολόκληρα. Μονάδες ήδη σταυλιασμένες στο νομό Μεσσηνίας, 3-4 κλείσανε. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποξέλθει. Και αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε και πάμε και παίρνουμε λεφτά από τους θηροκόμους μπροστά για να αγοράσουμε ζωοτροφές. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το πράγμα. Δεν έχουμε καμία τιμή αυτή τη στιγμή σίγουρη ότι θα δώσουμε το γάλα μας ένα 40, ένα 50, ένα 60. Όλο αερολογίες. Το ίδιο με το κρέας. Ήδη το. Όπως και το λάδι ξεκίνησε με κοντά 5 ευρώ και έχει φτάσει 4,40. Έτσι και το αρνί ξεκίνησε με 4,80 ζώντων βάρους και έχει φτάσει στα 3,5. Είμαστε στο έλεος του Θεού που λένε. Και ένα άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι, και παρακαλώ όλους τους συνάδελφους εδώ αγρότες να το πούνε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλισμένος αγρότης. Από το ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ είμαστε όλοι ανασφάλιστοι. Δηλαδή, αν πάμε να πάρουμε φάρμακα στο φαρμακείο, πατάει το κουμπί ο φαρμακός και λέει: δεν έχεις, κυρία ασφάλιση. Του πλήρωσε, δεν έχεις συμμετοχή. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις εισφορές. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις εισφορές αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω να πει κάποιος εδώ ότι έχει πληρώσει όλες τις εισφορές του. Είμαστε δεν ξέρω, στην χειρότερη. Τα τελευταία 10 χρόνια οι αγρότες έχουν έρθει στον πάτο. Παρακαλούμε, αν μπορείτε, κάτι να πείτε στη Βουλή. Και δεν μας ακούει κανείς.